Συνάδελφοι, από το Υπουργείο 7 η ώρα το απόγευμα οι αφικοί στο κόκκινο και από το Υπουργείο, στο Υπουργείο Εσωτερικών μας λένε ότι δεν βρίσκεται κανένας από την κυβέρνηση. Ούτε καν υπάλληλος. Φανταστείτε πόσο στα κόκκινα και πόσο υπολογίζουν τις ζωές μας. Από την Πέμπτη έχουν ειδοποιηθεί ότι σήμερα θα γινόταν παράσταση διαμαρτυρίας και είχαμε ζητήσει ραντεβού. Σήμερα απουσιάζουμε. Όλοι είναι σε δουλειές, έχουν ανελημμένες υποχρεώσεις. Αν ήταν εδώ όμως κανένας εφοπλιστής, κανένας βιομήχανος, κανένα τσιράκι της εργοδοσίας, σήμερα θα κάνανε κολοτούπες για να έρθουν εδώ πέρα να το συναντήσουν. Τώρα που είναι εργάτες των Δήμων, καθαρίστριες που διεκδικούν τη δουλειά τους, που διεκδικούν μισθούς, που διεκδικούν να έχουν μόνο και τα περί δουλειά, που διεκδικούν μέτρα υγείας στους χώρους δουλειάς, αυτοί απουσιάζουν. Είναι απαράδεκτοι, τους καταγγέλουμε. Αν πιστεύουν ότι τελειώσανε μαζί μας, είναι πολύ γελασμένοι. Θα μας βλέπουν στον ύπνο τους το επόμενο διάστημα. Εμείς συνεχίζουμε από αύριο πρωί στους χώρους δουλειάς να ενημερώνουμε τους συναδέλφους μπροστά και στη νέα ανέλαπα, στο νέο σκιάκτο που ετοιμάζουν να φέρουν τον συνδικαλιστικό νόμο. Αντί να φέρουν μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια του λαού, φέρουν συνδικαλιστικούς νόμους προκειμένου να μας στείλουν στα κάτεργα, να μας γυρίσουν 1,5 αιώνα πίσω. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στη βάρβαρη πολιτική.